Τώρα που λες τα δύσκολα, θα πάω σε μια ίσως την πιο δύσκολη στιγμή σου, το Σεπτέμβριο του 2011. Σε εκείνο τον τραυματισμό. Εντάξει, σίγουρα ήταν πολύ δύσκολο. Στο Ισραήλ, την εθνική ομάδα. Ναι. Ένα τραυματισμό που σου αφήνει από τις ωραιότερες στιγμές και μια δυσκολότερε. Γιατί ήταν για μη τηλεοπτικό το παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά. Είναι το μοναδικό μη τηλεοπτικό παιχνίδι τη εθνική στα τελευταία 40 χρόνια. Εκεί έβαλε τον κολλή, αν σε κάνω τώρα. Γκολάρα και ταυτόχρονα τραυματισμό χιαστό σε αφήνει έξω μέχρι το Μάρτιο του 2012. Μιλάμε για Σεπτέμβριο του 2011. Σεπτέμβριο του 2011. Πολύ χρήσιμο προγραμματικό μάτς στο Ισραήλ. Δεν το δείχνει τηλεόραση γιατί δεν ξέρω τι. Και το φαγή μαρμάγκα τον γκολ. 1-0 με γκολ σου. Υπάρχει αυτό το γκολ, το έχεις δει ποτέ τηλεοπτικά? Ναι, εννοείται, το έχω δει. Από το Ισραήλ το έχω βρει. Την Ισραήλ τηλεόραση. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο. Γιατί παίζαμε Παρασκευή 3:00 το μεσημέρι. Είχε 35 βαθμούς, υγρασία full. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ πριν τον τραυματισμό ότι έχω γυρίσει προς τα πίσω. Είμαστε όλοι, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε και του λέω το τώρα, του λέω τι γίνεται, βλέπω τον τώρα και μου λέει έχω πεθάνει, μου λέει τώρα, δεν μπορώ, δεν έχω πεθάνει. Δεν είναι... Και ευτυχώς δεν ξέρω πώς μου ήρθε εκείνη τη στιγμή, έβλεπα ότι υπάρχει κινητικότητα στον πάγκο, ότι θα γίνει κάποια στιγμή αλλαγή και ότι ετοίμαζε ο κύριος Σάντος το ΦΕΤΦΑ. Και μου έρχεται η μπάλα κάπως στο χώρο του κέντρου που βρισκόμουν και είπα να δοκιμάσω να γυρίσω, να πάω κατά μέτωπο προς την εστία και αν δημιουργηθεί κάποιος χώρος να τη σπάσω δεξιά-αριστερά ή να γίνει μια φάση. Παίρνω την μπάλα και πηγαίνω κατά μέτωπο, μου ανοίγει ένας τον χώρο, φεύγει αμυντικός λίγο προς τα αριστερά και την κόβω στο δεξί μου πόδι, οπότε κάνω ένα σουτ και καταλήγει στα δίχτυα. Ψήφισε τώρα, αυτό καλύτερο γκολ με τη Ρώμα? Αυτό. Αυτό, ε. Ναι, νομίζω ότι βάζω την εθνική πάνω από όλους και από όλα και ειδικά. Όχι, εγώ το είπα σαν ομορφιά γκολ πιο. Εντάξει, εγώ το βάζω σε πιο σημαντικό, σαν πιο σημαντικό, σαν βαρύτητα. Ναι. Γιατί ουσιαστικά με αυτό το γκολ μας φέρνει με το 1,5 πόδι στο Euro, αφήνει το Ισραήλ εκτός και μετά θέλουμε ουσιαστικά μία νίκη στα υπόλοιπα δύο παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος, για να πάμε μαθηματικά στο Euro. Πολλά χρόνια μετά πήγες και έπαιξες στο Ισραήλ. Το θυμόταν κανείς αυτό το γκολ? Ναι, φυσικά. Δυστυχώς ο πρόεδρος που είχα τα προβλήματα στο Ισραήλ ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας που καθόταν δίπλα στον Πιλάβιο. Ναι, καλός άνθρωπος. Πώς διαχειρίστηκες αυτό το πολύ δύσκολο κομμάτι στη ζωή κάθε ποδοσφαιριστή, δηλαδή ένα πολύμηνο τραυματισμό? Να σας πω την αλήθεια, στην αρχή δεν το είχα καταλάβει. Επειδή ο τραυματισμός προήλθε από ουσιαστικά ένα γύρισμα και ένα χτύπημα από πίσω, απλά ένιωσα ένα μούδιασμα στο πρόσωπο. Πρόσιο χιαστός δεν ήταν? Ναι, ήταν σκέτο μόνο πρόσιο χιαστός, δεν ήταν κάτι άλλο ευτυχώς. Και ένιωσα απλά ένα μούδιασμα στο πόδι μου. Βγαίνοντας, βασικά συνεχίζω και παίζω 10 λεπτά ακόμα και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι έχοντας από κάποιον την μπάλα, πάω να αλλάξω πλευρά, να κάνω μια μεγάλη παλιά και νιώθα το γόνατό μου ασταθές, δηλαδή δεν είχα δύναμη καθόλου να βάλω. Είσαι τότε στην Πάρμα ήδη? Όχι, στο Παναθηναϊκό είμαι. Στο Παναθηναϊκό είμαι και καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά. Ζητάω την αλλαγή βγαίνοντας στον πάγκο, προχωρώντας ένιωθα το γόνατό μου ασταθές, να πηγαίνει λίγο να κουνιέται. Πηγαίνω στον πάγκο, κάθομαι, βάζω πάγο και όταν τελείωσε το παιχνίδι, που όλοι ήμασταν χαρούμενοι και καταλήγουμε στα αποδυτήρια, του λέω του Χρήστου, τον Καρβουνίδη τότε, του λέω Κάρβου, παρακαλώ, έλα να μου δεις λίγο το γόνατο γιατί δεν το νιώθω καλά. Και καθισμένο στο κρεβάτι μου κάνει τις κινήσεις ο Κάρβου να δει αν είναι τι έχει. Έβλεπα το πρόσωπο και του Κάρα και του Γιώργου που το είχαν περάσει παλιότερα αυτό, ότι δεν είναι καλά. Απλά περίμενα να κάνω κάποιες εξετάσεις για να δούμε αν όντως είναι αυτό ή μπορεί να είναι κάποια άλλη αστάθεια ή οτιδήποτε άλλο. Και πήγαινα να κάνω τις εξετάσεις το βράδυ, γυρνώντας ξενοδοχείο, είμαι σε ένα δωμάτιο μαζί με τον Κώστα τον Κατσοράνη, τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο και κάποια άλλα παιδιά. Αλλά θυμάμαι πιο χαρακτηριστικά τον Λίμπε και τον Κώστα. Έρχεται ο Τάκης, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει πού είσαι, του λέω είμαι στον Κώστα, έλα από εδώ. Ναι, και έρχεται μαζί με τον γιατρό της Εθνικής και με τον Κάρβο και μου λένε ότι ο Σωτήρη δυστυχώς μου λέει είναι προσυχιαστός και πρέπει να γυρίσει άμεσα Ελλάδα να κάνεις... Η ομάδα δεν γύριζε στην Ελλάδα, πήγαινε κατευθείαν στη Ρίγα να παίξουμε τη Λετωνία. Ναι, έμεινε άλλη μια μέρα. Εσύ γύρισες απευθείας Αθήνα. Την επόμενη ομάδα επισκέφθηκε τα Ιεροσόλυμα. Εγώ έμεινα ξενοδοχείο και πέταξα το μεσημερό απογευματάκι και είχα πετάξει για πίσω. Τουλάχιστον δεν σου κόστησε. Γιατί όταν πια ήρθε ο καιρός του Euro μετά από 9 μήνες, όχι απλώς ήσουν καλά, όχι απλώς σε πήρε ο Φερνάντο,
Ναι, αλλά είχα... έπαιξε βασικό στην πρεμιέρα και βασικό και στον προημιτελικό με τη Γερμανία. Με ρώτησες πριν πώς το διαχειρίστηκα όλο αυτό με τον τερματισμό. Γιατί είναι 6 μήνες πλάς. Στην αρχή δεν θα σου κρύψω ότι ήταν πολύ δύσκολο, ειδικά την πρώτη εβδομάδα μέχρι να φύγω από το, να κάνω το χειρουργείο, να πάω σπίτι, να περάσουν 2-3 μέρες να ξεκινήσω. Και μην το λησμονούμε, είσαι ακόμα, είσαι πολύ νέος. 21, ήμουν στο 21. Πολύ νέο παιδί, πολύ μικρό παιδί. 21. Ήταν δύσκολο την πρώτη εβδομάδα. Δεν θα σου το κρύψω ότι ψυχολογικά το σκεφτόμουν, στενοχωριόμουν, δάκρυζα και έλεγα ότι τώρα τι γίνεται και τα σχετικά, ή δεν είχα ξαναπεράσει τέτοιο τραυματισμό. Και πάνω στη χαρά, ναι. Δηλαδή στο 0-1 είναι, αλλά... στο μέσα, ας πούμε. Περνώντας, μόλις ξεκίνησε η αποθεραπεία μου και μιλώντας και με τον γυμναστή μου και με τον φυσιοθεραπευτή τότε, βάλαμε ένα στόχο να είμαι στο Euro. Να γυρίσω πίσω, να είμαι καλά, να παίξω κάποια παιχνίδια. Και να είμαι στο Euro. Και δόξα τω Θεώ, έκανα και πολύ καλή αποθεραπεία και πολύ καλή ενδυνάμωση και μόλις γύρισα πίσω για τα πρώτα μου επίσημα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό τότε, ένιωθα ότι είμαι πολύ πολύ καλύτερα από πριν. Και σημαντικό. Ένιωθα πολύ πιο δυνατός πραγματικά, γιατί είχαμε δουλέψει πάρα πολύ καλά και το οφείλω σε αυτούς τους ανθρώπους. Μετά το Euro πήγες στην Πάρμα. Ναι. Ναι.